Δεν είχαν ανακοινωθεί ως αργά το μεσημέρι της Παρασκευής από το Πρωτοδικείο Άρτας τα επίσημα αποτελέσματα για την κατανομή εδρών των συνδυασμών που συμμετείχαν στις δημοτικές εκλογές της 26ης Μαΐου. Ωστόσο, ανακηρύχθηκαν μετά από δημόσια συνεδρίαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου οι υποψήφοι βουλευτές για τις βουλευτικές εκλογές της 7ης Ιουλίου. Στην εκλογική περιφέρεια Άρτας, ο αριθμός των υποψηφίων βουλευτών ανέρχεται στους 50 και τα πολιτικά κόμματα που συμμετέχουν είναι 17. Αναλυτικά και σύμφωνα με την απόφαση αναφέρεται. Οι κρινόμενες έγγραφες προτάσεις των υποψηφίων βουλευτών της εκλογικής περιφέρειας Άρτας για τις βουλευτικές εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019 νόμιμα και εμπρόθεσμα έχουν επιδοθεί στην πρόεδρο του δικαστηρίου τούτου, περιέχουν όλα τα κατά το άρθρο 32 του Προεδρικού Διατάγματος 26 του 2012 για την κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών, αναγκαία για το παραδεκτό αυτών στοιχεία, ενώ σε κάθε μία από αυτές έγγραφες προτάσεις έχουν επισυναφθεί υπεύθυνη δήλωση του πρωταθέντος, Γραμμάτιο Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας για την κατάθεση του οριζόμενου στο νόμο ποσού, ενώ περαιτέρω οι προτάσεις αυτές αρμοδίως φέρονται ενώπιον του δικαστηρίου τούτου συμφώνως προς το άρθρο 33 του αυτού ως άνω προεδρικού διατάγματος. Συνεπώς, συντρέχουν όλοι οι νόμιμοι όροι για την ανακήρυξη των προτινομένων στις παραπάνω έγγραφες προτάσεις ως υποψηφίων βουλευτών της εκλογικής περιφέρειας Άρτας κατά τις προαναφερόμενες βουλευτικές εκλογές. Επομένως, ως νομίμως πρωταθέντες πρέπει να ανακηρυχθούν ως υποψήφοι βουλευτές ή αναφερόμενοι στο διατακτικό. Στην εκλογική περιφέρεια Άρτας, το ΣΥΡΙΖΑ, υποψήφοι βουλευτές ονομαστικά είναι Βλάρας Γρηγόριος, Γεροβασίλη Όλγα, Μπέκα Ελπίδα, Τάτσης Δημήτρης και Τσίρκας Βασίλης. Νέα Δημοκρατία, Γιαννούλης Ευστάθιος, Καραμπίνα Ευαγγελία, Νικολάου Δήμητρα, Παπαδημητρίου Κωνσταντίνος και Στήλιος Γιώργος. Λαϊκός Σύνδεσμος Χρυσή Αυγή, Κοσμάς Θωμάς, Ντάκουλας Ξενοφών, Τζάλα Ελένη. Ένωση Κεντρώων, Άνισα Μαρία, Κατσάνου Εκατερίνη, Τρομπούκης Κωνσταντίνος. Ελληνική Λύση Κυριάκος Βελόπουλος, Αραμπατζής Νικόλαος, Μόσχου Φλόρα, Τσοχαντάρης Ηλίας. Ελλήνων Συνέλευσης, Καραχρίστος Ευθύμιος, Σκανδάλου Ειρήνη. Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδας, Μπρέντας Αλέξιος. Μέρα 25, Γκόκας Γεώργιος, Σωτηροπούλου Κωνσταντίνα, Τσαμπάς Ευάγγελος. Πλεύση Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου. Κασελίμη Ειρήνη Χρυσοβαλάντη. Στην Ανταρσία, Βρατσίστας Γιώργος, Δαργάκης Νεκτάριος, Λάκα Λαυριά Μαρία. Δημιουργία ξανά Θάνος Τζίμερος, Γαλανόπουλος Νικόλαος, Σταμένης Φώτιος, Στασινού Ελένη. Ενιαίο Παλαϊκό Μέτωπο και Αγροτικό Κτηνοτροφικό Κόμμα Ελλάδας, Χατζόπουλος Κωστής. Κίνημα Αλλαγής, Αθανασίου Χρυσοβαλάντης, Αλέξη Λαμπρινή, Γκόγκας Χρήστος, Μέγας Χρήστος, Φωτάκη Κωνσταντινιά. Κουκουέ Μουλού, Κραψίτης Νικόλαος, Ματσούκας Γρηγόριος, Τσόλη Νικολέτα. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, Αληφτήρας Γεώργιος, Αναγνώστου Τσούτσης Γρηγόριος, Ζορμπάς Γιώβα Φρυδερίκη, Πανοδήμου Λαμπρινή, Σπανός Γεώργιος. Λαϊκή Ενότητα, Πεσλής Χαράλαμπος, Πιστιόλης Σταύρος, Χατζηθεοδόρου Αποστολία και Μουλού Κουκουέ, Κρίκας Αθανάσιος.